Ε, ε, να κάνουμε και ένα δηλαδή, σχολείο για την αποχή μέχρι να βρούμε αυτό. Καλά, αυτό είναι... Η αποχή δεν πρέπει να, απίστευ... να μας περνάει παρατηρητό. είναι απίστευτο. Ε, φαίνεται ότι πάμε σε φαινόμενα Δυτικής Ευρώπης. Δηλαδή θα ψηφίζει το 40-50% 55% κάπου εκεί δηλαδή, Μην πάει και... Και σκέψω ότι η ψηφοφορία στην Ελλάδα ε, είναι ακόμα υποχρεωτική έτσι. Μπορεί να επιβληθούν τις ποινικές κυρώσεις. Αν, να... ε, αν στα κάποιες, χαρτιά, θα... θεωρητικά. Στα χαρτιά. Εγώ σου λέω στα χαρτιά ότι είναι ακόμα Ηταν ε, πάρα πολύ μεγάλη και ε, βέβαια, όπω αντιλαμβάνεσαι, η αποχή ευνοεί αυτού που έχουν το, την εξουσία. Δεν ευνοεί αυτόν που τη διεκδικεί. Πάντα ευνοεί αυτού που. Εγώ ξέρω ναι. και πολλού νέου ανθρώπου οι οποίοι θεώρησαν περιττό, δηλαδή και ανούστο να, να πάνε να ψηφίσουν. Ναι. Όχι μόνο νέου, βέβαια, είναι, να μην καταδικάσω τώρα είναι του Είναι η κρίση νεολιά. του συστήματο. Ε, οι νέοι άνθρωποι έχουν γυρίσει στην πλάτη και στην πολιτική και. και σ και είναι και η κενότητα του πολιτικού λόγου τώρα, Νίκο. Δηλαδή, είναι αμφίδρομε αυτέ οι καταστάσει. Θέλει πολλή δουλειά, δουλειά. Αν, αν θε να του φέρει πίσω, δεν νομίζω ότι μπορεί να του φέρει πίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα ζήσουμε φαινόμενα, σου ξαναλέω, Δυτική Ευρώπη που, που πηγαίνει το 40% και ψηφίζει και αποφασίζει. Από την άλλη πλευρά, όταν πάει στην Αθήνα, Ξέρω εγώ, το 30%, το 32% να, να ψηφίσει, για μένα υπάρχει και θέμα πολιτική νομιμοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να. να Εντάξει, είναι είσαι νόμιμα εκλεγμένο, είσαι με την ψήφα του λαού. Αλλά να σε ψηφίζει το 30% του 100% και να παίρνει 40, δηλαδή και να παίρνει 43, σημαίνει ότι στο 30% στο 43 κάνει 12,5%. Οπότε εκλέγεσαι με το 12,5% του συνόλου επικεφαλή ενό οργανισμού. Ναι, αλλά η δημοκρατία αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό είναι. Εγώ το είπα, το είπα από την αρχή. Αλλά για μένα όμω υπάρχει και θέμα νομιμοποίηση. Δηλαδή, πώ αποφασίζει. Η πλειοψηφία αποφάσισε αλλά η πλειοψηφία είναι μειοψηφία στην ουσία. Γιατί την ουσιαστικά πραγματική, σε μια στην άλλη αντιμετώπιση. Στην πραγματική ζωή είναι μειοψηφία. Θα, θα είναι ξαναστείνονται κάλπε από τη στιγμή που ο Έλληνα πολίτη δεν θεωρεί σημαντικό όχι, να θέσει την άποψή του. Δεν θα ξαναμπαίνουν κάλπε. Άσυ που έχουμε ε, κουραστεί και από τι κάλπε. Είναι πολλέ τώρα ε, κατά σειρά. Ετοιμάζει τον Ιούνιο έχεις έχει καινούργιε. Έχει ευρωεκλογέ. <laughs> Έχω λίγο <laughs> χρόνο μέχρι τον Ιούνιο γιατί θέλουν να αποκλείσουν του ελέμπρε Πώ θα γίνει αυτό. Νίκο. Δεν το καταλαβαίνω. Α, γι' αυτό υπήρχε και το συγκεκριμένο ερώτημα σε μια δημοσκόπηση που έβλεπα χθε. Ναι, θέλουν να σπάσουν τη χώρα σε. Τουλάχιστον αυτό θέλει το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν ξέρω αν θα, τάξει, θα το κάνει στο τέλο. Να σπάσει τη χώρα σε 5-6 περιφερειέ, όχι 13 όπω είναι σήμερα. Για να μην έχουν υποτίθεται το, το μεγάλο γήπεδο να, να παίξουν. Και γιατί, γιατί να μην έχουν το μεγάλο γήπεδο, Γιατί δεν, δεν συμφωνούν να του αποκλείσουν αφού, αφού δεν του θέλουν. Αφού θέλουν να έχουν ανθρώπου που να έχουν να αρθρών λόγο στο, στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί, γιατί τα κόμματα δεν επιλέγουν άλλου ανθρώπου και θα επιλέξουν αυτού, έστω και αν σπάσει σε έξι περιφέρειε. Μήπω είναι άλλη επιδίωξη και άλλη η ρητορική. <σχίλια> Προφανώ, αλλά λένε και άλλα θέλουν να κάνουν. Αυτό. Για μία ακόμη φορά ε, ο... και η μεν και η δε. Νίκο, θέλω την γνώμη για το εξή. Δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Την είδαμε την Πελοπόννησο. Γιατί δεν, δεν είχα διανύτω <σχίλια> το, το 100%. Δείτε την Πελοπόννησο λίγο. Μα ενημερώνουν τώρα 42-60 ο φτωχό και Αθήνα. Α. α, άρα πάει στη δεύτερη Κυριακή οριακά. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έχω... ωριακά οριακά αποτελέσματα. Σε πάρα πολύ. Ε, εγώ, η Χαλκίδα, ας πούμε, κρύθηκε οριακά για 76 ψήφους. Την ξαναπαίρνει η κυρία Βάκα που είναι, είναι δήμαρχος. Ε, εδώ στην Αττική, στο Χαλάνδρη, για πολύ λίγους ψήφους δεν ε, ε, εκλέγεται δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω στο Ηράκλειο και, και, ο κύριος Μπάμπαλο δεν εκλέγεται εδώ δίπλα μας, δηλαδή ο όμορος Δήμος δεν εκλέγεται. Υπάρχουν πάρα πολύ ωριακά αποτελέσματα σε, σε αρκετές περιοχές. Άρα και, η, και η Πελοπόννησος θα ψηφίσει για περιφερειά.